Όταν μιλάμε για τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία, στην πραγματικότητα αναφερόμαστε σε μια τεράστια έκταση με πολύ μεγάλες διαφορές στη γεωμορφολογία, στην οποία ζουν πάρα μα πάρα πολλοί άνθρωποι διαφορετικής καταγωγής, με τεράστιες διαφορές στη μόρφωσή τους και άρα με διαφορετικές φιλοδοξίες για το μέλλον τους. Πάρα πολλές οι διαφορές. Έχουν όμως ένα πολύ σημαντικό κοινό στοιχείο. Όλοι τους ζουν άμεσα εξαρτώμενοι από τις εντολές ενός μόνο πανίσχυρου ανθρώπου, του αυτοκράτορα. Και επειδή είναι αδύνατον ένας άνθρωπος να κάνει τα πάντα, για να κυβερνηθεί αυτή η αχανής αυτοκρατορία, γύρω από τον αυτοκράτορα υπήρχαν πάντα πάρα πολλοί άλλοι τεχνοκράτες που λέμε σήμερα να ασχολούνται με τα διάφορα πρακτικά θέματα της ζωής στο Βυζάντιο. Αυτοί οι άνθρωποι στη συντριπτική τους πλειοψηφία ήταν οι λεγόμενοι ευνούχοι, δηλαδή άντρες στους οποίους είχαν αφαιρεθεί τα γενετικά όργανα. Σήμερα κάτι τέτοιο μας μοιάζει τρομερά απάνθρωπο και σκοταδιστικό, αν όχι και ανούσιο. Τότε όμως οι ευνούχοι απολάμβαναν μεγάλο κύρος, καλή ζωή μέσα στο αυτοκρατορικό παλάτι και κατά καιρούς είχαν εξουσίες που ξεπερνούσαν και αυτές του ίδιου του αυτοκράτορα. Κατευθείαν μας έρχεται η πρώτη ερώτηση στο μυαλό. Γιατί έπρεπε να είναι ευνούχοι για να είναι σε αυτές τις θέσεις? Εδώ τα πράγματα αρχίζουν να γίνονται λίγο πιο σκοτεινά. Πρώτα-πρώτα δεν υπήρχε κανένας επίσημος νόμος που να το προβλέπει. Αντιθέτως, οι νόμοι του Νέρβα, του Δομητιανού και του Αδριανού απαγόρευαν αυστηρά τον ευνουχισμό. Παρ' όλα αυτά, οι αυτοκράτορες χρειάζονταν ανθρώπους πολύ κοντά τους για να ασκήσουν τη διοίκηση, ανθρώπους όμως που θα μπορούσαν κάλλιστα να συνωμοτήσουν εναντίον τους για να τους πάρουν τη θέση ή ακόμη και να τους δολοφονήσουν στον ύπνο τους για να προωθήσουν στο θρόνο άτομα της οικογένειάς τους. Επομένως, οι ευνούχοι ήταν μια πολύ καλή επιλογή. Αφενός επειδή όντας ακροτηριασμένοι δεν μπορούσαν να διεκδικήσουν τον θρόνο σύμφωνα με τη Βυζαντινή παράδοση, και αφετέρου γιατί όντας ευνούχοι δεν θα αποκτούσαν οικογένεια την οποία θα ήθελαν να προωθήσουν στο θρόνο. Οι αυτοκράτορες δηλαδή τους επέλεγαν γιατί εξ αρχής δεν είχαν το κίνητρο να τους εκθρονήσουν. Επιπλέον η αυτοκρατορική οικογένεια είχε και μεγάλο υπηρετικό προσωπικό. Ανθρώπους να τους ετοιμάζουν τα γεύματα, να τους βοηθούν στο ντύσιμο, στο μπάνιο, αλλά και προσωπικούς γιατρούς και νοσοκόμους. Και επειδή οι γιατροί στο Βυζάντιο ήταν μόνο άντρες, ποιος άντρας θα τολμούσε να δει γυμνή αν απαιτείται ή να αγγίξει σε πιο απόκρυφα σημεία μια αυτοκράτηρα χωρίς να κινδυνεύσει να κατηγορηθεί για ασέβεια? Τη λύση και πάλι έδιναν οι ευνούχοι. Η δεύτερη ερώτηση που μας έρχεται είναι το γιατί κάποιος να θέλει να περάσει το μαρτύριο του ευνοχισμού, που μάλιστα ήταν και φοβερά επικίνδυνο καθώς οι περισσότεροι δεν επιβίωναν καν από την επέμβαση. Εδώ η απάντηση είναι πιο απλή. Οι περισσότεροι ευνούχοι δεν το επέλεξαν καν οι ίδιοι. Οι φτωχές οικογένειες του Βυζαντίου πολλές φορές ευνούχιζαν τα παιδιά τους σε πολύ μικρή ηλικία, ελπίζοντας πως θα έχουν ένα καλύτερο μέλλον από αυτούς. Τα ευνούχιζαν, τα έστελναν σε ένα μοναστήριο που μάθαιναν γράμματα και έτσι ουσιαστικά τα έβαζαν σε μια άτυπη λίστα υποψηφίων για εργασία στο παλάτι του αυτοκράτορα. Επίσης, μπορεί ο ευνουχισμός να ήταν παράνομο στην επικράτεια του Βυζαντίου, δεν ήταν όμως και στις ξένες γύρω περιοχές. Και επειδή οι ευνούχοι ήταν περιζήτητοι για τους λόγους που είπαμε προηγουμένως, είχε αναπτυχθεί ένα εμπόριο ευνούχων μεταξύ Βυζαντινών και βαρβαρικών περιοχών. Οι ξένοι δηλαδή ευνούχιζαν ελεύθερα τους σκλάβους τους και οι Βυζαντινοί τους αγόραζαν πληρώνοντας αδρά για να τους βάλουν στις δουλειές τους. Ο αριθμός των ευνούχων που ζούσαν στην Κωνσταντινούπολη δεν ήταν καθόλου μικρός. Ανάλογα με την περίοδο, κυμαινόταν από μερικές χιλιάδες μέχρι πολλές δεκάδες χιλιάδες και ασχολούνταν από σοβαρές γραφειοκρατικές δουλειές μέχρι το κούρεμα και την εξυπηρέτηση αυτοκρατόρων. Όπως είναι λογικό, ευρισκόμενοι σε τόσο στενή επαφή μαζί τους, ασκούσαν και την ανάλογη επιρροή πάνω τους. Σταδιακά, οι ευνούχοι δημιούργησαν ομάδες μεταξύ τους με ιεραρχία μάλιστα, και σε κάποιες περιπτώσεις ανηλίκων ή ανίκανων αυτοκρατόρων, ήταν αυτοί που στην πραγματικότητα κυβερνούσαν την αυτοκρατορία στο όνομα του αυτοκράτορα. Μάλιστα, εκτός από το μισθό τους, έπαιρναν και σημαντικά ποσά ως δώρα ή ως λάδωμα, όπως τα λέγαμε σήμερα, για να μεσολαβήσουν προς όφελος κάποιου, όπως ας πούμε για να προωθήσουν μια ακρόαση από τον αυτοκράτορα. Στο πέρασμα των ετών, κάποιοι ευνούχοι, αξιοποιώντας τις διασυνδέσεις και τις ικανότητές τους, αναρχήθηκαν και σε άλλα αξιώματα, φτάνοντας ακόμη και στο βαθμό του Πατριάρχη, όπως ο Γερμανός ο πρώτος ομολογητής, αλλά και του στρατηγού, όπως ο Ναρσής στην περίοδο του Ιουστινιανού. Οι ευνούχοι δεν συνατώνται μόνο στο Βυζάντιο. Υπήρχαν από την αρχαιότητα, από την Κίνα μέχρι την Αίγυπτο και συνέχιζαν να υπάρχουν ακόμη και αιώνες μετά την άλωση της πόλης επί της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.